Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ως άσκηση χαρτογράφησης περιέγραψαν πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι το χτεσινό Euro Working Group, με τις διαφορές μεταξύ των δανειστών και της ελληνικής πλευράς να είναι πλέον ξεκάθαρες. Ο Γερούντ Ντάισενμπλουμ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Γιώργο Χουλιαράκη σε μια νέα προσπάθεια απευλοκής. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεπάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάτα. Αυτό που πραγματικά έχει αξία να δούμε στη σημερινή συζήτηση είναι το πώς θα εμφανιστεί η ενιαία στάση των δανειστών. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγη ώρα, εκπρόσωπος του Γερούντ Ντάισενμπλουμ δήλωσε ότι οι διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν αμυλυνθεί. Πλέον υπάρχει μια ενιαία στάση και αυτό που περιμένουμε είναι να γίνει μια ενιαία πρόταση, να το πω. Λύση πακέτο, να το πω, απέναντι στην Ελλάδα από τους δανειστές, την οποία θα πρέπει να δει και να την αξιολογήσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα η κουβέντα αυτή θα έχει τελεσυγγραφικό χαρακτήρα, θα είναι μια λογική take it or leave it, αυτή είναι η πρόταση, την παίρνει στην Ελλάδα, ψηφίζει τα όποια μέτρα περιλαμβάνει και παίρνει κάποια πράγματα ή αν επιδέχεται διαπραγμάτευση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι υπάρχει μια επιθυμία να πατηθεί γκάζι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου που είναι το κρίσιμο Eurogroup. Λέει το ρεπορτάζ ότι θα περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Ένα πακέτο μέτρων, το οποίο θα φτάνει μέχρι τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 2% του ΑΕΠ, το οποίο αυτό το πακέτο θα πρέπει να το ψηφίσει προκαταβολικά η ελληνική κυβέρνηση και θα τεθεί σε εφαρμογή σε περίπτωση που δεν πετύχει τους στόχους για μέσα στα επόμενα χρόνια. Είναι η λογική του κόφτη δηλαδή. Με το αντίστροφο όμως κόφτη, όπου θα έχεις ήδη ψηφίσει τα μέτρα, θα τα έχεις εγκρίνει, θα είναι νόμοι του κράτους και θα τεθούν σε εφαρμογή μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ως αντίδωρο, γιατί πάντα υπάρχει ένα καρότο και ένα μαστίγιο, υπάρχει λογική όχι των μέτρων για το χρέος, δεν το ξεκαθάρισε πριν από λίγο πάλι, ότι δεν θα συζητηθούν σήμερα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Ενδεχομένως όμως θα συζητηθεί μείωση των πρωτογενών, των υποχρεώσεων για το γενές πλεώνασμα μέσα στα επόμενα χρόνια και ενδεχόμενη ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχει δηλαδή τη λογική καρότο μαστίγιο για την Ελλάδα, να μπορέσει δηλαδή να έχει κάτι η ελληνική κυβέρνηση να πει ότι πήρε από αυτή την διαπραγμάτευση, δεν ήταν μια αποτυχία. Και ουσιαστικά να δει αν αυτά τα μέτρα μπορούν να περάσουν και από το ελληνικό κοινοβούλιο, καθώς προβλέπεται να ψηφιστούν αυτά. Σίγουρα θα έχουν να κάνουν με το αφορολόγητο, το περιμένουμε αυτό, μείωση του αφορολόγητου. Θα δούμε τι θα γίνει με τις συντάξεις και τι άλλο θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο των μέτρων. Είναι πολλά τα χρήματα, είναι 4 δις. Επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι να πείσει ότι μπορεί να χρειαστεί μένα να τα ψηφίσει, δεν θα χρειαστεί όμως να τα εφαρμόσει. Γιατί ακριβώς όταν έχεις ένα μειωμένο στόχο για πρωτογενή πλεονέσματα, έχεις μια ανάσα να πεις ότι εφόσον η οικονομία πάει όπως το περιμένουμε, εφόσον υπάρχει μια εμπιστοσύνη από τις αγορές, μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, είναι αρκετά πιθανό να μην χρειαστεί να τα ψηφίσει. Από την άλλη, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο σε μια ήδη πιεσμένη κοινοβουλευτική ομάδα να κληθείς να ψηφίσει περισσότερα μέτρα. Μένει λοιπόν να πάρουμε στα χέρια μας σε λίγες ώρες από τώρα την επίσημη πρόταση, την ενιαία επίσημη πρόταση των δανειστών προς τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και είναι σίγουρο ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ ενδιαφέρον, έστω και παρασκηνιακό, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και εσωκομματικών διαβουλεύσεων ανάμεσα στο Μαξίμου και στο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην ξεχνάμε και την ομιλία Τσίπρα στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και βέβαια τι θα γίνει από την Δευτέρα, αν και εφόσον πρέπει κάποια μέτρα να περάσουν από τη Βουλή.